Οκτώ παραλίες του διευρυμένου Δήμου Βόλου, από την Αγριά μέχρι τον Κατήραγα, απέσπασαν τη γαλάζια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταλληλότητά τους. Μόνο η ακτή στις πλάκες έμεινε εκτός της συγκεκριμένης διαδικασίας, καθώς απαιτούνταν μια σειρά παρεμβάσεων σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου υπάρχουν έξι παραλίες από τον Άναυρο μέχρι τις Αλικές, όπου οι λοόμενοι μπορούν να κολυμπήσουν, ενώ ο Δήμος Βόλου ολοκληρώνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα τις παρεμβάσεις για τον καθαρισμό τους. Έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες εργασίες από την τεχνική υπηρεσία. Από Δευτέρα μπαίνει και η υπηρεσία καθαριότητας. Ήδη αρχίζουν καθαριότητα, χόρτα και όλα ώστε να είναι έτοιμες. Αυτό που εκκρεμεί πάντως είναι η ανάδειξη του χημικού εργαστηρίου που θα διενεργήσει για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλες τις παραλίες ώστε να διαπιστωθεί η καθαρότητα των νερών κολύμβησης. Το ΙΠΚΑ ανακοινώνει τις μετρήσεις στο διαδίκτυο όπου μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης και μπορεί να δει πώς είναι η ακτή, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στον πίνακα ανακοινώσεων της ακτής να δώσουμε την πληροφόρηση. Πώς είμαστε? Εμείς έχουμε εγκρίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε ως Δήμος και προς αυτή την κατεύθυνση. Μεγάλη εκκρεμότητα αποτελεί για το Δήμο Βόλου η πρώην δημοτική πλάζ που πρέπει να καθαριστεί άμεσα. Ωστόσο, απαιτείται ειδική έγκριση από τα τουριστικά κίνητα όπου και ανήκει, ενώ ο Δήμος αναμένει την απάντηση στο αίτημά του για την παραχώρηση της εν λόγω παραλίας.